Μαθαίνουν και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται στη Κηφισιά, που είναι ένα από τα ωραιότερα προάστια της Αθήνας. Ιδρύθηκε το 1964 για το κοινό, όμως άνοιξε το 1974. Τότε η λέξη περιβάλλον δεν είχε εκπέμψει ακόμα το σήμασός που εκπέμπει σήμερα. Βασικός σκοπός του μουσείου είναι η προώθηση των φυσικών επιστημόνων και η διάδοση των γνώσεων ώστε να βοηθήσει τους Έλληνες να αποκτήσουν ερευνητικό πνεύμα και σεβασμό προς την ελληνική φύση. Αρχικός σκοπός του μουσείου ήταν η έρευνα ελληνικής χλωρίδας, αλλά σύντομα επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους της φυσικής ιστορίας, στη ζωολογία, την παλαιοντολογία και τη γεωλογία. Έτσι σήμερα το μουσείο, εκτός από τα πλούσια φυτοθήκη του, έχει και πολλές λογές από τα ρηχευμένα πουλιά, έντομα, κοσίλια, απολιθώματα και ορυχτά πετρώματα. Έμαθα για το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.